Ξέρετε, εδώ στην Κρήτη σήμερα και στην εκπομπή έχουμε μάθει να προσπερνάμε και να σπάμε τα όρια της Κρήτης και ασχολούμαστε και παρουσιάζουμε και θέματα τα οποία βρίσκονται και σε άλλες περιοχές εκτός Κρήτης. Πώς γίνεται να μην παρουσιάσουμε ένα θέμα στο οποίο πρωταγωνίστρια είναι ίσως η μοναδική γυναίκα εκχιονιστικού στην Ελλάδα. Βάζω σε παρένθεση ίσως το πιο πιθανό να είναι η μοναδική γυναίκα οδηγός εκχιονιστικού που χειρίζεται εκχιονιστικό σε όλη την Ελλάδα. Είναι η κυρία Έφη Ανάγνου. Κυρία Ανάγνου, να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας καλησπερίσω από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ ευχαριστώ πολύ. Ίσως η μοναδική ή η μοναδική. Αυτό δεν το ξέρω, όλοι μου λένε ότι είμαι η μοναδική. Έτσι νομίζω, ξέρω, δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ λέει ότι είστε η μοναδική και θέλω να σας ρωτήσω πόσο δύσκολο για μια γυναίκα να κουμαντάρει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, ένα όχημα 10 τόνων. Ναι, 10. Για πείτε μου λίγο. Εντάξει, είναι αρκετά δύσκολο, δεν είναι κάτι εύκολο. Γιατί δεν έχεις να κάνεις μόνο με το όχημα, έχεις να κάνεις με τον καιρό, έχεις να κάνεις με τον κόσμο, με τη φύση, με όλα. Βέβαια, είναι δύσκολο, αλλά ρίχνεται και κατεδαφίζεται ένα μύθο σύμφωνα με τον οποίο οδηγός εκχιονιστικού είναι άνδρας, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αποδεικνύεται το αντίθετο. Έτσι φαίνεται, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι και μια γυναίκα μπορεί να το κάνει, αν παλέψει αρκετά, αν είναι πολλά χρόνια επάνω στο τιμόνι και μαθαίνει από κάποιον έμπειρο χειριστή, ναι. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Πώς ξεκίνησε αυτή η εμπειρία σας σε τέτοιου είδους μηχανήματα, οχήματα, όπως θέλετε. Αυτή τη δουλειά την έκανε ο σύζυγος και συνεχίζει να την κάνει. Ναι. Και εκείνος με προέτρεψε και έμαθα από αυτόν. Έχετε μείνει φαντάζομαι άϊπνοι για πολλές ημέρες, ειδικά μέσα στο Γενάρη χιόνισε αρκετά. Σε ποια περιοχή είστε, Βιωτία? Αράχοβα, Βιωτία, ναι. Βέβαια, Αράχοβα, οπότε εκεί πέρα συνέχεια έχετε δουλειά, φαντάζομαι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Ναι, μένεις αρκετές μέρες άϊπνος. Μπορεί και ένα και δύο 24 ώρα συνεχόμενα. Έτσι, η πιο παράξενη αντίδραση οδηγού στο δρόμο. Μόλις σας έχει δει, ανοίγετε το δρόμο, παίρνει ο οδηγός από πίσω μια βαθιά ανάσα και σας βλέπει. Έτσι, η πιο παράξενη αντίδραση που σας έχει μείνει χαραγμένη, ποια είναι? Εντάξει, με κοιτάζουν περίεργα. Δεν το πιστεύουν στην αρχή. Μετά εξοικειώνονται με αυτό που βλέπουν και νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι. Εξοικειώνονται. Φαντάζομαι θα συνεχίσετε να κάνετε αυτό το επάγγελμα, έτσι δεν είναι? Φυσικά, εννοείται. Πρέπει να σ' αρέσει κάτι πάρα πολύ για να το κάνεις. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τι βρίσκεται συναρπαστικό σε αυτό το επάγγελμα περισσότερο? Είναι σαν ένα παιχνίδι, δηλαδή θέλει συνέχεια, έχει δράση μεγάλη και θέλει συνέχεια να βρίσκεσαι επάνω, να ανοίγεις το δρόμο, να ρίχνεις αλάτι. Είναι κάτι που η αδρεναλίνη είναι στην κορυφή. Υπάρχει ένα περιστατικό έτσι κάπως ρυψοκίνδυνο που φοβηθήκατε, που αναστατωθήκατε, που αγχωθήκατε? Ναι, υπάρχει όταν είναι βράδυ, ξημερώματα δηλαδή, χιονίζει ασταμάτητα, έχει ομίχλη και δεν βλέπεις ούτε στο ένα μέτρο. Εκεί εντάξει, φοβάσαι, γιατί δεν ξέρεις τι είναι μπροστά σου, δεν ξέρεις αν είσαι στο δρόμο μέσα. Υπάρχουν πολλές παγίδες. Πώς μπορεί να συνδυάσει τώρα μία γυναίκα, μία σύζυγο στην καθημερινότητά της, στην οικογένειά της, με μία δουλειά που απαιτεί πολλές ώρες στο δρόμο, σε μία περιοχή που έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, όπως είναι η Αράχοβα? Όταν θέλεις κάτι, μπορείς όλα να τα συνδυάσεις. Υπάρχει χρόνος. Εγώ όταν θα βρεθώ στο σπίτι θα προσπαθήσω να κάνω όλα τα βασικά, τα απαραίτητα πράγματα για να μπορέσω να φύγω ήσυχη. Μάλιστα. Γκρίνια στο σπίτι δεν υπάρχει, φαντάζομαι. Όχι, ευτυχώς, γιατί τα παιδιά είναι μεγάλα. Υπάρχει κατανόηση. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε κόρη.
Έχω και κόρη και γιο. Τέλεια. Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν τα παιδάκια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν η κόρη σας τώρα, εκεί θέλω να το πάω, αν η κόρη σας σας πει αύριο μεθαύριο, εγώ θέλω να κάνω αυτό το επάγγελμα. Μαμά, θέλω να ακολουθήσω τα δικά σου βήματα. Η συμβουλή σας ποια θα είναι? Δεν θα είχα πρόβλημα. Θα της έλεγα ναι, φυσικά και να το κάνει, αρκεί να το θέλει να το κάνει. Όχι να το κάνει με βαριά καρδιά. Να πιστεύει σε αυτό, να το αγαπάει, ναι, και να περιμένει να πάει πώς και πώς για να δουλέψει. Μάλιστα. Οπότε αν ξαναχιονίσει εδώ το Φλεβάρι, τώρα πέρασε ο Φλεβάρι, το Μάρτιο στην Κρήτη, που κάτι ακούγεται ότι θα έχουμε χιόνια, να σας, ναι, περιμένουμε, μπαίνετε στο φυσικά πλοίο της γραμμής και κατεβαίνετε. Αν θέλετε, πολύ ευχαρίστως. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα πολύ σπουδαίο μήνυμα βγαίνει από την ενασχόλησή σας και τη δραστηριότητά σας. Μία μητέρα εργάζεται σε μία δύσκολη δουλειά, τα καταφέρνει, ναι, συνεχίζει και στέλνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα ζωής. Εννοείται, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ, χαιρετισμούς. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ.